Η σημερινή πρόσκληση έγινε με σκοπό να παρευρεθείτε εδώ να συζητήσουμε για κάποια πράγματα, να σας αναφέρουμε κάποια στοιχεία. Έχει να κάνει και με τον ένα χρόνο από την επανασύσταση της Δημόσιας Αστυνομίας και περισσότερο ότι θα σας μιλήσει βέβαια και ο Μπάμπης, ο προϊστάμενος εδώ, να σας παραθέσουμε τη δράση μας, όχι να βλογήσουμε τα γένια μας βέβαια, να σας παραθέσουμε τη δράση μας και από εκεί πέρα ό,τι υπάρχει και θέλετε να ρωτήσετε, ευχαρίστως να απαντήσουμε. Εγώ καταρχήν θα ήθελα έτσι δύο λόγια να πω ότι από τη στιγμή που ανέλαβα ως ενδεδειγμένος δημοτικός σύμβουλος στην Δημοτική Αστυνομία, η κατάσταση θεωρώ ότι όχι τη βελτίωσα εγώ, αλλά έχει βελτιωθεί αρκετά. Γνώρισα εδώ τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε αυτή την υπηρεσία, εκτίμησα πρόσωπα και καταστάσεις. Δεν μπορώ να πω ότι έχω παράπονο από κάποιον, ειδικότερα και από τα παιδιά βέβαια, αλλά και από τον κύριο Καπουτίδη. Ειδικότερα για τον κύριο Καπουτίδη, θέλω να αναφερθώ ότι είναι ο ηθήνων νους της υπηρεσίας, υπάρχει άριστη συνεργασία και θεωρώ τύχη που πέρα από τα νέα παιδιά, τα οποία βεβαίως και είναι ικανά και έχουν θέληση για δουλειά, αλλά έχουν περιθώρια να μάθουν, θεωρώ ότι είναι τύχη ότι υπάρχει ο πιο έμπειρος συνάδελφός τους εδώ να τους καθοδηγεί και να όλοι μαζί να προσπαθούν να πετύχουν αυτό που θα πετύχουν για τους πολίτες της Βέλγιας. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Με στην κουβέντα μπορώ να αναφέρω διάφορα πράγματα, ό,τι χρειαστεί. Ευχαριστώ. Και να προσθέσω λίγο σε αυτό που, έλεγα ότι θεωρώ ότι ένα επίπεδο υπάρχει αυτή τη στιγμή, καλό επίπεδο, αλλά σίγουρα πάντα εφόσον σου κάνουμε είναι το καλύτερο, οπότε δεν μπορούμε να σταματήσουμε να προσπαθούμε. Θεωρητικά δεν έχουμε φτάσει και στο ιδανικό σημείο. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και από τη μεριά μας, αλλά και από τη μεριά των πολιτών. Έχουμε δρόμο να διανύσουμε και θα προσπαθούμε συνεχώς για το καλύτερο να βελτιωνόμαστε. Τώρα από 1,5 χρόνο ήμασταν σε διαθεσιμότητα, κοντά στα 2. Η απουσία νομίζω ότι ήταν αισθητή από την πόλη. Τώρα, επειδή ήμασταν σε ένα καλό δρόμο όταν σταματήσαμε, ξανά πάλι ξεκίνησαμε από την αρχή. Στην ουσία, η υπηρεσία ξεκίνησε από τον Αύγουστο να λειτουργεί κανονικά. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, στολές, γραφεία, αυτά ξανά πάλι από την αρχή δημιουργήθηκαν. Βέβαια, ήταν πάλι στα παλιά, γιατί άμα φτιάχνουμε ένα καινούριο γραφείο, θα είναι και χρήματα, αλλά και χρόνο. Εδώ πέρα βγήκαμε πιο εύκολα. Είμαστε λίγο μακριά από το κέντρο, αλλά οργανωθήκαμε τώρα. Πλέον μπορούμε να πούμε ότι είμαστε οργανωμένοι. Έχουμε δύο αυτοκίνητα και αυτό το οφείλουμε να μην είδα σε δύο κυρίως αντιδημάτων, τον κύριο Παπαδόπουλο Βασίλη και τον κύριο Αστάνοβλου Στέλιο. Και φυσικά με τις ευλογίες και με την βοήθεια πάντων του Δημάρχου. Έτσι. Του Δημάρχου, του κύριου Τραπεζαλή, του κύριου Καθιαταλασσίου, που είναι από την αρχή η αλλαγή της προσπάθειας αυτής. Σημαντικό, πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις, ότι έχουμε πλέον ένα όχημα το οποίο είναι περιπολικό. Δεν είναι ένα όχημα που απλά εξυπηρετεί τις μετακινήσεις μας, αλλά διαθέτει σιρήνα, φάρο, ώστε να διευκολύνει περισσότερο τη δουλειά μας όσον αφορά τουλάχιστον τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και να γίνει και σωστότερη δουλειά και πιο άμεση, να δούμε πιο άμεσα το αποτέλεσμα στους δρόμους της Βέλγιας. Βέβαια, τώρα έχουμε ένα προσωρινό φάρο. Σε λίγες μέρες θα έχουμε μια μερική παραγγείλα με ένα κανονικό φάρο πάνω. Οπότε και λιγότερες βεβαιώσεις παραβάσεων θα γίνονται, αλλά και θα ελευθερώνονται οι δρόμοι με τη σύντρα και το φάρο. Θα διευκολύνει νομίζω, γιατί είμαστε πολύ λίγα άτομα και πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά. Σε λίγο διάστημα, κατά τον Οκτώβριο, που θα φύγουν και οι άλλοι δύο συνάδελφοι που έχουν άδειες, θα μπορέσουμε να καλύψουμε και κάποια απογευματινά
και κάποια Σάββατα, νομίζω ότι το χρειάζεται η πόλη, γιατί το απογεύματα όταν λείπουμε εμείς, όπως λέει η παροιμία και ο λαός, λείπει ο λάθος χωρίς τα ποδήλια. Η νοοτροπία μας είναι πολύ χαρή και πρέπει να την αλλάξουμε. Επίσης, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τη συμπεριφορά ορισμένων πολιτών και αυτό είναι λογικό. Μέσα σε μια πόλη θα υπάρχουν και κάποιοι που ίσως το βλέπουν διαφορετικά. Εμείς δεν είμαστε εχθροί κανενός. Είμαστε φίλοι, είμαστε συμπατριώτες, είμαστε συμπολίτες και συνεργάτες. Όλοι, με όλους τους πολίτες και με όλους. Κάποιοι το βλέπουν διαφορετικά. Όσο και προσπαθήσουν δεν θα μας κάνουν εχθρούς. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Ξεκινώντας από τη συνεργασία και το ύπνο του πνεύμα, μέχρι που σε κάποιους που θέλουν να χαλάσουν όλο αυτό, εκεί δεν θα γίνουν ανεκτές τέτοιες συμπεριφορές, σε καμία περίπτωση, και μην νομίζουν ότι είμαστε υποδιέστεροι ως αστυνομικοί. Η δουλειά μας είναι αστυνομικής φύσεως. Αστυνομία λεγόμαστε, αστυνομία είμαστε. Κάποιοι το συσχετίζουν με την οπλοφορία. Η οπλοφορία όμως δεν σημαίνει κάτι. Βέβαια δεν πρέπει να έχει γίνει και αυτό να έχει προβλεφθεί. Τέλος πάντων, όμως δεν ενδιαφέρουμε σε καμία περίπτωση γιατί συλλαμβάνουμε, γιατί κάνουμε μηνύσεις, κάνουμε ό,τι κάνει το τμήμα τάξης. Και αυτό έχουν διαδικασίες που μπορούμε να κάνουμε και τα πάντα. Απλά αυτά είναι ακραία, δεν πρέπει να φτάνουμε σε διασημεία. Γι' αυτό παρακαλούμε πολύ, με τη δική σας βοήθεια, στέλνουμε το μήνυμα ότι θέλουμε τη συνεργασία και τη βοήθεια όλων για να κάνουμε μια κοινωνία καλύτερη για τα παιδιά μας για το αύριο. Αυτό επιθυμούμε. Δεν είμαστε κάποιοι εδώ που το παίζουν κάπως διαφορετικά ή με ψηλά τη μύτη. Χαμηλά την μπάλα, όπως λέει λαϊκά ο λαός. Και δουλειά. Δουλειά και ξανά δουλειά. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω. Τώρα έχουμε ένα χαρτί μπροστά μας που λέει κάποια πεπραγμένα. Αν βάλουμε από λάθος το κάτι λιγότερο από ένα χρόνο, έτσι. Από τον Αύγουστο ξεκινήσαμε να λειτουργούμε ψωρίγια. Ήταν στα γραφεία εδώ, δεν είχαμε υπολογιστεί όλα αυτά για να δρομολογηθούν, για να βρούμε βιβλία, για να κάνουμε ξανά τη δουλειά μας. Γιατί χωρίς την υποδομή δεν υπάρχει τίποτα. Βέβαια, όλο το διάστημα την ώρα που ξαναεπαναδημιουργήσαμε, κάναμε παρατηρήσεις, κάναμε κάποια με τα πολιτικά, πηγαίναμε κάποια πράγματα. Το καλό είναι αυτό ότι σε αυτόν τον χρόνο λύθηκαν τα θέματα υποδομής που υπήρχαν. Δηλαδή, το γραφείο παρέχει, ας πούμε, αυτά που πρέπει να παρέχει σε μια υπηρεσία. Υπάρχει το ίντερνετ, υπάρχουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, υπάρχει πλέον πιστολές που απαιτούνται για να κυκλοφορούν σε τις υπηρεσίες του δημοτικού αστυνομικού, γιατί δεν υπήρχαν ούτε αυτά στην αρχή. Υπάρχουν τα οχήματα, παρέδινε και το όχημα το αρχικό που είχαμε, ώστε διαθέτουμε πλέον δύο οχήματα, και αυτό δεν είναι πάρα πολύ δουλειά. Έχουν γίνει βήματα και αυτά δεν τα γινόντουσαν από μόνα τους. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε βοηθού σε αυτή τη διαδικασία, είχαμε ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας και το μένει πλέον να λειτουργήσουμε ακόμη καλύτερα πάντα προς όφελος του πολίτη. Και να προσθέσω και κάτι ακόμα από αυτά που είπε ο Μπάμπης πριν. Πολλά θέματα που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία καθημερινά είναι και θέματα νοοτροπίας. Η νοοτροπία μας, δυστυχώς, σε κάποια πράγματα δεν συνάδει, ας πούμε, με το πνεύμα του ότι πρέπει να κοιτάμε λίγο δίπλα μας, να κοιτάμε λίγο αν προβληματίζουμε κάποιον στην περιφορά μας. Όχι, δεν θα έλεγα όλοι οι πολίτες, θα έλεγα μια πλειοψηφία, αλλά αυτή η πλειοψηφία θα αλλάξει και την εικόνα για μένα της πόλης. Τα προηγούμενα χρόνια, δεκαετίες μάλλον, καθιερώθηκε σιγά σιγά και το βλέπουμε, ας πούμε, πλέον στην πόλη μας, ότι όλοι σταματάμε στις διαβάσεις και το μόνο που έχουμε προβληματισμό όταν περνάμε τη διάβαση είναι να δούμε πώς τυχόν η πινακή δεν είναι από κάποιο άλλο, από κάποια άλλη περιοχή και δεν γνωρίζει ότι εμείς σταματάμε, να σπάρει κάποιος μαζί του. Αλλά αυτό είναι για μένα το πρώτο βήμα. Είναι σημαντικό, αλλά είναι το πρώτο βήμα. Υπάρχουν άλλα πολλά βήματα, τα οποία συγκεκριμένα, ας πούμε, ότι το διπλωματικά δεσμεύει.
αισθάνεται παράνομη, που ενοχλεί τους συμπολίτες μου. Που θα σταματήσω 2 λεπτά, 5 λεπτά στο γερμανό για να πληρώσω τον λογαριασμό και να κολλήσει το αστικό από πίσω μου. Αυτά σημαίνει ότι εγώ και τη στιγμή την ώρα δεν σκέφτομαι ότι κάτι θα ταλαιπωρηθούν παραπάνω. Θα κάνουν την Μητροπόλεω σε 10 λεπτά, θα την κάνω σε 2. Και αυτό είναι ο χρόνο ο πολιτικό του συνανθρώπου μου. Πρέπει και εγώ να το σεβαστώ. Και βέβαια και πολλέ περιπτώσει και αντίπαση. Δηλαδή, ξέρουμε όλοι, κάνει το τμήμα καθαριότητα τη ανακοινώση και λέει: μην κατεβάζετε το Σαββατοκύριακο τη σκουπίδια. Τυχαίνει, όλοι κάνουν τι δουλειέ του το Σαββατοκύριακο, βγάζουν τη σκουπίδια παραπάνω, αλλά εκείνη την ώρα ξέρει ότι αυτά θα απαρθούν μετά από δύο μέρε από εκεί. Αυτό αμέσω προβληματίζει. Δυστυχώ υπάρχουν και τα αδέσποτα τα οποία σκαλίζουν τα σκουπίδια και φτάνουμε σε μια εικόνα που δεν είναι καθόλου τιμητική για εμάς. Για όλους μας, όχι για τις υπηρεσίες, για όλους μας. Είμαστε η ίδια κοινωνία, είμαστε κομμάτι της κοινωνίας. Αυτό που είχαμε πει εξ αρχής με τον Πάτη και με τα παιδιά είναι ότι εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα στον πολίτη. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε τη θέλησή μας, ας πούμε, αναγκαστικά με πρόστιμα και τέτοια. Ούτε έχουμε κάποια τέτοια εντολή να λειτουργούμε εισπρακτικά, δηλαδή να γράφουμε μόνο για να εισπράξουμε. Γράφουμε στην περίπτωση που κάποιος δεν συνεπείρεται με την απλή σύσταση. Και η σύσταση γίνεται πάντα. Εσείς έκαναν το αντίθετο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βγάλαμε λίγο αυτό και δεν γιατί. Το περιπολικό το οποίο θα κινείται με όλα τα περιπολικά που θα υπάρχουν, δηλαδή, το σιρήνα φάρμακα αυτά, για να αποτρέπουμε τους οδηγούς να κάνουν παραβάσεις, να ελευθερώνουν τους δρόμους. Για να μην τους γράφουμε λίγο. Αλλιώς τι, για να γράψεις 50 προβληματούς και γράφεις. Δεν είναι δύσκολο αυτό. Αλλά εμείς δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε να γίνει μια πόλη με κανόνες. Στις κοινωνίες μας έχουμε κανόνες. Οι νόμοι και όλα αυτά είναι κανόνες για να μπορούμε να λειτουργούμε. Χωρίς κανόνες δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άμα ήταν θα δει κανένας αριστερά, από δεξιά, θα πέφτει ένας πάνω στον άλλο. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να λειτουργούμε βάσει των κανόνων με όλη την ανθρώπινη πλευρά. Αν θέλει κάποιο το παιδί να πει, ας πούμε, κάποιο κάτι πάνω σε αυτά, εγώ δεν θα πρέπει να το ακούσω, να το ακούσω και τη συγγραφή. Ό,τι θέλει να προσθέσει κάτι και από εκεί και πέρα να μην επαγγελματιστούμε. Ό,τι χρειάζεται να διευκρινίσουμε, να το διευκρινίσουμε. Για τους δύο που θα έρθουν, είτε στον αυτό, δεν νομίζω. Ναι, σαν να ρωτήσεις. Τι που τους προσπαθούν, είναι γονική άδεια. Γεννήσαμε και αυτή η σύζυγη και πρέπει να παραμείνουμε 9 μήνες στην διαδικασία. Η αλήθεια είναι ότι 8 είναι η δύναμη, 2 είναι που είναι σε αυτή τη μακροχρόνια άδεια και κάπως πρέπει να εξυπηρετεί η υπηρεσία να φέρουν και κάποιοι να αλλάξει γιατί έχουν υπόλοιπα δυο. Οπότε φτάνουμε στην ουσία να λειτουργούμε καθημερινά με 3-4 αστυνόμους, συμπεριλαμβανομένου του τάδου και παραγκαστικά είναι εδώ κυματοθράφστης στα παράπονα των πολιτών. Και γιατί δεν δέχεται, όπως είναι και ο Μάρτυρας, δέχεται κατά κύριο λόγο πολιτισμένες διαμαρτυρίες, αλλά έχει δεχτεί και διαμαρτυρίες οι οποίες πηγαίνουν σε άλλο επίπεδο. Απειλών, καταθυσιωματικής παγκαιρεότητας, ας πούμε έτσι. Και αυτό, εντάξει, είναι λυπηρό, αλλά είναι ένα φαινόμενο. Υπάρχει αυτό σε καθημερινή μας. Εντάξει, έτσι, άλλος αλλιώς, αλλά πρέπει να διαχειριζόμαστε και αυτά τα μυαλά, τα δύσκολα. Υπάρχουν συμπολίτες μας όλες, όπως και σε όλες τις κοινωνίες.